Έχεις και μια είδηση. Μια είδηση που έρχεται από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο ότι είναι σε εξέλιξη και αναμένεται αντισυλληπτικό χάπι για άνδρες. Μάλιστα, παιδιά, ακούμε αντισυλληπτικό χάπι, okay, σκεφτόμαστε γυναίκες. Όχι, παιδιά, αυτή τη στιγμή αυτοί οι επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Μινεσότα Twin Cities ανέπτυξαν αντισυλληπτικό χάπι για άντρες. Και να πούμε ότι το έχουν δοκιμάσει σε ποντίκια προς το παρόν. Α. Με 99% όμως αποτελεσματικότητα. Σίγουρη και θα ξεκινήσουν. θα ξεκινήσουν. Μα και για τις γυναίκες έτσι ήταν, Γιάννη μου. Στην αρχή κάπου αλλού δοκιμάστηκε και πήγε στις γυναίκες. Αλλά ποντίκια. Θα το δοκιμάσει. Φαντάζομαι πως ναι. Αλλά και να σου πω και κάτι. Το ξέρεις ότι το αντισυλληπτικό χάπι στις γυναίκες ξεκίνησε το 60. Το 60 βγήκε. 60 χρόνια μετά θυμηθήκαμε να το δοκιμάσουμε και στους άντρες. Αυτό λίγο, κάνουμε λίγο την ερώτηση για την ισοτιμία στις ευθύνες όσον έχει να κάνει την αντισύλληψη. Ναι, βέβαια τώρα εντάξει, είμαστε και σε κάποιες άλλες εποχές που το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο με την αντισύλληψη, εκτός πια αν συζητάμε μόνο για το κομμάτι ενός ζευγαριού που είναι καιρό μαζί και ναι, όλα βέβαια. Αυτά. Αλλά τώρα το μήνυμα είναι κυρίως, ας πούμε, να χρησιμοποιούν τα ζευγάρια προφυλακτικό. Διότι Εννοείται. Για όλες τις περιπτώσεις και την προστασία, έτσι.